Νέα εξέλιξη υπήρξε σήμερα στην κουβέντα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των στρατοπέδων Ασημακοπούλου. Συγκεκριμένα το πρωί της Τρίτης πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Δημάρχου Καβάλας Δήμητρας Τσανάκα με τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Αξιοποίησης και Μετεστέγασης Στρατοπέδων Μανώλη Κρασανάκη στο Δημαρχείο. Σε δηλώσεις στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο Δήμαρχος Δήμητρας Τσανάκα εξέφρασε την εκτίμηση ότι η συνεργασία και διαπραγματεύσεις με τον ελληνικό στρατό για την αξιοποίηση του στρατοπέδου Ασημακοπούλου θα έχουν αίσια έκβαση μετά τη συνάντηση εργασίας με τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Αξιοποίησης και Μετεστέγασης Στρατοπέδων Μανώλη Κρασανάκη. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Δημάρχου, παρόν στη συνάντηση ήταν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Φίλιππος Φιλιππίδης, ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Αντιδήμαρχος Θόδωρος Μουριάδης, όπως επίσης υπηρεσιακοί παράγοντες και τεχνικοί σύμβουλοι του Δήμου. Εκεί συζητήθηκε και εξετάστηκε η πρόταση αξιοποίησης του στρατοπέδου από το Δήμο Καβάλας και έγινε μια εκτενής ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση. Σήμερα το πρωί συναντηθήκαμε με τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Αξιοποίησης και Μεταστέγασης Στρατοπέδων, τον κύριο Μανώλης Κρασανάκη, στρατηγός Μανώλης Κρασανάκης. Ήρθε με την ευκαιρία της αλλαγής της διοίκησης στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, μεταφέροντας την πρόταση του καινούργιου Υπουργού ότι ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει την περιουσία του ελληνικού στρατού, εποφελία φυσικά πάντα των στρατιωτών και των στρατοπέδων του ελληνικού στρατού. Σε αυτή τη συνάντηση πρέπει να σας πω ότι εκτός από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον κύριο Φιλιππίδη, και όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Τεχνικής Υπηρεσίας, εκάλεσα και παρίστατο ο κύριος Μουριάδης, ο οποίος έχει λάβει και άλλη φορά μέρος σε διαπραγματεύσεις και του οποίου η προϋπηρεσία αλλά και η στρατιωτική του ιδιότητα η πρώην υπήρξε εξαιρετικά χρήσιμη στη συνάντηση σήμερα. Έγινε σε πολύ καλό κλίμα η συνάντηση. Ο κύριος Κρασανάκης γνώριζε άριστα το θέμα, εξάλλου είχε μαζί του μια τσάντα γεμάτη από όλα τα έγγραφα που αφορούσαν την περίπτωση του στρατοπέδου Ασημακοπούλου και ακούστηκαν και από τις δύο μεριές προτάσεις, τις ακούσαμε πολύ προσεκτικά αφού ξεκαθαρίσαμε βέβαια ότι και από τις δύο μεριές υπήρχε πρόθεση να συνεννοηθούμε. Ο μεν στρατός χρειάζεται την αξιοποίηση της περιουσίας του, εμείς χρειαζόμαστε επίσης όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να γίνουμε κύριοι αυτής της έκτασης που μας αναλογεί στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου για να μπορέσουμε να προωθήσουμε ιδέες που αφορούν τη δημιουργία του Μετροπολιτικού Πάρκου για το οποίο σε 5-6 μήνες τα προγράμματα της περιφέρειας και τα προγράμματα του ΕΣΠΑ δείχνουν να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η περιφέρεια στην κυριολεξία ενθουσιάστηκε όταν της μιλήσαμε για Μητροπολιτικό Πάρκο. Αλλά για να μπορέσουμε να μπούμε στη διεκδίκηση αυτών των προγραμμάτων και των χρημάτων έπρεπε να έχουμε λυμένο το ιδιοκτησιακό καθεστώς, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ο στόχος της διοίκησης, όπως είπαμε στο στρατηγό, ήταν ότι θέλαμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και για τους δυο μας, μετά από μια καλή διαπραγμάτευση. Η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα με τον κύριο Κρασανάκη να εμφανίζεται άριστος γνώστης της όλης κατάστασης, ακούγοντας προσεκτικά τις προτάσεις που του έγιναν για την καλύτερη αξιοποίηση και εκμετάλλευση της παλιάς στρατιωτικής μονάδας. Αργότερα, μάλιστα, αμφότεροι επισκέφθηκαν τα στρατόπεδα, όπου όπως φάνηκε ο κύριος Κρασανάκης γνωρίζει καλά την περιοχή και έχει ιδία άποψη για αυτήν. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι πήγαμε και είδαμε επιτόπου και περιηγηθήκαμε όλο το στρατόπεδο Ασημακοπούλου και το στρατόπεδο Κοτσάλου για να έχουμε μια ιδία, άποψη και αντίληψη για ποια οικόπεδα συζητούμε, αλλά πρέπει να σας πω ότι φαίνεται ότι και εκεί είχε πάει ο κύριος Κρασανάκης, τα γνώριζε πάρα πάρα πολύ καλά.